Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Νίκος, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Παιδιά, σήμερα είμαι εδώ κοντά σας για να μοιραστώ ένα πρόβλημα που με ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, από τα 18 μου νομίζω. Είναι η τριχόπτωση. Έχω τριχόπτωση από τα 18 μέχρι και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είπα να κάνω ένα βίντεο μιας και μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ καιρό τώρα, σχεδόν από όταν ξεκίνησα να κάνω YouTube μου το ζητάτε. Άντρες, γυναίκες μου στέλνετε DM σε σχόλια κατά τα βίντεό μου και είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, οπότε είπα να κάνω ένα βίντεο και να μοιραστώ ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, σχετικά με βιταμίνες, με αμπούλες, με λοσιόν, με ενέσιμες μεσοθεραπείες, με χειροπρακτικά κρεμμύδια, λάδια, αυγά, τα πάντα. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε κι εσείς πώς να σώσετε τα μαλλιά σας, ποια πράγματα λειτουργούν πραγματικά και να τα πάρετε, ποια πράγματα δεν λειτουργούν και να μην δίνετε λεφτά τζάμπα, είμαι εδώ πέρα μαζί σας να τα μοιραστούμε και να τα πούμε όλα. Οπότε, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Πριν ξεκινήσω, παιδιά, όμως το βίντεο, θέλω να σας παρακαλέσω να δείξετε τη στήριξη και την αγάπη σας στο κανάλι μου, να κάνετε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει δηλαδή εγγραφή, να πατήσετε και το κουδουνάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που βγάζω καινούργιο βίντεο, γιατί που ξέρεις, αν παρακολουθείς και εσύ κάποιο από τα βίντεο μου, μπορεί να λύσει κάποιο πρόβλημα που έχεις με τα μαλλιά σου. Οπότε, εγγραφή και κουδουνάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, το βίντεο, λοιπόν. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και έχει πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω, θα προσπαθήσω να τα συντήξω για να μην βγει τετράωρο το βίντεο και σας κουράσω. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε δερματολόγος, ούτε τίποτα. Είμαι ένας κομμωτής και ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από τριχόπτωση και έχει βάλει στο κεφάλι του και έχει πάρει τα πάντα για την τριχόπτωση από τα 18 μου μέχρι και σήμερα, έτσι. Οπότε, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο και να σας πω ό,τι έχω ανακαλύψει και ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω συνασταθεί και συνεχίζω να συναναστρέφομαι λόγω της δουλειάς με γιατρούς, με δερματολόγους. Έχω πάει εγώ ίδιος σε άπειρους γιατρούς και δερματολόγους, καλούς και κακούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, έτσι. Και έχω μάθει κάποια πράγματα, έχω δώσει άπειρα λεφτά πεταμένα ως εκ το κλείστο. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Και ναι, είπα να κάνω απλά και να παραθέσω την προσωπική μου άποψη και γνώμη και εμπειρία και να πω πως οτιδήποτε πω σε αυτό το βίντεο έχω κάνει έρευνα και είναι πραγματικά, υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από αυτό και μπορείτε να το ψάξετε, να το ερευνήσετε. Και αυτά τα λέω για να προλάβω κάποιους ενδεχομένως κακοπροαίρετους, haters, πορωμένους που πιστεύουν ότι δουλεύουν κάποια πράγματα που it's ok, είναι δική τους γνώμη, δεν θα αλλάξω γνώμη σε κανέναν. Όποιος θέλει, ας πάρει μια συμβουλή και να δει το βίντεο και μπορεί πραγματικά να βοηθηθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας μιλήσουμε λίγο πρώτα λίγο για τα μαλλιά, για την τριχόπτωση, πώς ξεκινάει, τον κύκλο ζωής τρίχας και όλα αυτά. Λοιπόν, η τρίχα γεννιέται, αναπτύσσεται και πεθαίνει. Θα το κάνω όσο πιο απλά μπορώ για να το καταλάβουν όλοι. Δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ ορολογία, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, έτσι. Οπότε, η τρίχα γεννιέται, αναπτύσσεται και πεθαίνει. Αυτός είναι ο φυσιολογικός κύκλος ζωής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε κάποιες περιόδους μέσα στο χρόνο όπου εγώ νομίζω ότι είναι fix. Κατά γενική ομολογία, συνήθως είναι αρχές φθινοπόρου και αρχές άνοιξης όπου υπάρχει τριχόπτωση. Η τριχόπτωση ουσιαστικά τι γίνεται σε αυτήν την περίοδο. Είναι η φυσιολογική τριχόπτωση όπου δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Κρατάει περίπου γύρω στο μήνα. Χάνουμε πολλά μαλλιά, χάνουμε τα διπλά από ό,τι χάνουμε συνήθως και ειδικά στο λούσιμο. Που ουσιαστικά τι γίνεται, η καινούργια τρίχα που πάει να βγει σπρώχνει την παλιά και ουσιαστικά είναι η φυσιολογική, κλείνει ο κύκλος ζωής της τρίχας σε πάρα πολλές τρίχες μαζί για να βγει η καινούργια τρίχα. Αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι. Αλλά όταν αυτό, γιατί είναι ο φυσιολογικός κύκλος ζωής της τρίχας που είπαμε. Γεννιέται, αναπτύσσεται, πεθαίνει και ξανά από την αρχή. Οπότε αυτό το ξανά από την αρχή είναι αρχές φθινοπόρου και αρχές άνοιξης. Δηλαδή τώρα πεθαίνουμε όλοι από τριχόπτωση. Όταν όμως η τριχόπτωση αυτή κρατάει πάνω από ένα μήνα, έτσι, αρχίζουμε λίγο να ανησυχούμε. Δηλαδή όταν βλέπουμε ότι αυτά τα υπερβολικά πολλά μαλλιά, δεν λέω να κάνεις έτσι και να φεύγει μια τρίχα και να πανικοβάλλεσαι, όταν βλέπεις το λούσιμο να κάνεις έτσι και να σου φεύγουν μαλλιά, καλή ώρα βάζουμε που έχω συμβαστεί με αυτό και δεν κλαίω πλέον, όταν βλέπεις ότι χάνεις πάρα πολλά μαλλιά, το βράδυ, στο λούσιμο, στα βουτσίσματα, εκεί πέρα κάτι πρέπει να κάνεις. Και θα το πω αυτό τώρα, διότι πολλοί κόσμοι λένε εντάξει δεν πειράζει και πρέπει να χάσει τα μαλλιά του και μετά να πάει να κάνει αγωγές και πράγματα. Όπου για μένα είναι τελείως λάθος, διότι άπαξ ξεφύγει η τρίχα, μετά πολύ δύσκολα γυρνάει. Οπότε, αυτό είναι το καμπανάκι που το βλέπετε ότι τραβάει πάνω από ένα μήνα για να πάτε σε κάποιο δερματολόγο καλό, σε μια κλινική μαλλιών καλή και έμπιστη, ώστε να δείτε λίγο το πρόβλημα τη ρίζα του. Τώρα, θα μου πείτε ποιος είναι ο λόγος που πέφτουν τα μαλλιά, Νίκο. Να σας πω εγώ τι έχω ανακαλύψει και τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα πιάσουμε τα παθολογικά αίτια, τις περιπτώσεις που είναι πολύ ιδιαίτερες και μοναδικές και
είναι από παθολογικά αίτια, από συγκεκριμένα προβλήματα υγείας κτλ. Θα μιλήσουμε για τη γενική και την πιο απλή κοινότυπη μορφή που είναι η ανδρογεννητική αλοπαικία, που είναι ανδρογεννητική τύπου αλοπαικία, έτσι. Ουσιαστικά φεύγουν τα μαλλιά, ρεών, μπορεί να γίνει εδώ πέρα αυτό το ροξάκι που λέμε, να πάνε κόρτευ μέσα σε άντρες και γυναίκες. Να σου πω τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω μιλήσει με γιατρούς, γιατί τι γίνεται. Ουσιαστικά αυτό οφείλεται κατά ένα τεράστιο ποσοστό, αν όχι 100%, ένα 90% σε κληρονομικότητα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κληρονομήσουμε, ας πούμε, τη χοληστερίνη, το θυροειδή, όλες αυτές τις ασθένειες μπορούμε να κληρονομήσουμε και αυτό, και την τριχόπτωση. Αυτή είναι η πιο δύσκολη μορφή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη, γιατί φανταστείτε ότι είναι το DNA προδιαγεγραμμένο για να αραιώσει το μαλλί, οπότε εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να σας πω εγώ στα τόσα χρόνια εμπειρίες που έχω μιλήσει με τόσο πολύ κόσμο, τι έχω καταλάβει εγώ σαν κοινός άνθρωπος, όχι σαν γιατρός, σαν δερματολόγος, αλλά με όσο έχω μιλήσει, τι έχουν πει. Η αιτία κατά γενική ομολογία που πέφτουν τα μαλλιά, όχι το φυσιολογικό του ζωής, όταν είναι κάτι πάει στραβά. Είναι κληρονομικό, είναι DNA, όπου είναι και η πιο δύσκολη αντιμετωπίσιμη μορφή αυτή, έτσι, διότι ουσιαστικά φανταστείτε ότι είναι γενετικά προδιαγεγραμμένο να συμβεί αυτό, να αλλάξουν τα μαλλιά. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε πάντα κάτι μόνιμα, να βάζουμε συνέχεια κάτι στα μαλλιά μας για να σταματήσει να πέφτει. Αυτό είναι πιο μετά, θα σας πω για τις αγωγές κτλ. Που έχουμε ανακαλύψει ότι λειτουργούν. Γιατί είναι ουσιαστικά δύο οι ουσίες που σταματάνε τριχόπτωση και βγάζουν μαλλιά. Μόνο δύο. Καμία άλλη. Θα τα πούμε στην πορεία όμως. Οπότε τι γίνεται. Η διυδροτεστοστερόνη, που είναι η επικίνδυνη μορφή της τεστοστερόνης, να πω σε αυτό το σημείο, δεν σημαίνει ότι αν έχουμε πάρα πολύ τεστοστερόνη είναι απαραίτητα κακό, είναι θέμα υποδοχέων, δηλαδή που μεταβολίζουν την τεστοστερόνη, που είναι η φυσιολογική αντρική ορμόνη, σε διυδροτεστοστερόνη, στην 5α αναγωγάση, που είναι η επικίνδυνη μορφή, που ουσιαστικά τι κάνει αυτή, πάει, τη συσσωρεύεται στο θύλακα της τρίχας, πιάνει την τρίχα και αρχίζει και τη σφίγγει. Οπότε η τρίχα αποτέλεσμα έχει να γίνεται πιο λεπτή και να πέφτει. Και μετά ξαναβγαίνει, αλλά επειδή η 5α αναγωγάση είναι εκεί πέρα, συνεχίζει να τη σφίγγει, οπότε πριν προλάβει να αναπτυχθεί, ξαναπέφτει. Ξαναπέφτει μέχρι που πάβει να βγαίνει. Ουσιαστικά έχουμε μια σταδιακή λέπτυνση μαλλιών και αυτή η τρίχα αρχίζει να έχει τη μορφή της φύτρας. Να πω σε αυτό το σημείο που θα σας διαλύσω όλα τα όνειρα σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Πολλές κοπές μου λένε, εγώ μια χαρά είμαι όμως πέφτω, αλλά ευτυχώς έχω φύτρες. Αυτό είναι καλό μεν, αλλά όταν βλέπετε ότι έχετε πάρα πολλές φύτρες, αυτό δεν είναι καλό. Και το έχω και εγώ αυτό και ξέρω ότι δεν είναι καλό. Διότι, τι σημαίνει αυτό, ότι η τρίχα έχει αρχίσει και πεθαίνει, δηλαδή όταν μια τρίχα βγαίνει, είναι φύτρα. Αυτή η φύτρα πρέπει να αναπτυχθεί και να γίνει ενήλικη τρίχα. Μια ενήλικη τρίχα μπορεί να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Σε ένα υγιές τριχωτό. Σε ένα τριχωτό που έχει πρόβλημα δεν ζει. Δηλαδή πέφτει, βγαίνει, γίνεται καπτός, πα, ξαναπέφτει. Οπότε υπάρχει μια καλλιεργήσιμη μορφή φύτρα στο κεφάλι, που τα μαλλιά δεν γίνονται μαλλιά ποτέ και μένουν φύτρες. Αυτό είναι κακό διότι αρχίζει και μικρό κύκλο ζωής της τρίχας και κάποια στιγμή θα πάψει να βγαίνει. Οπότε αν έχουμε πάρα πολλές φύτρες που παραμένουν φύτρες και βλέπουμε ότι πέφτουν και είναι κοντές οι τρίχες που πέφτουν, δεν είναι μακριές μόνο, είναι και πάρα πολλές κοντές, αυτό είναι κακό. Δεύτερο καμπανάκι για να πάμε να ψαχτούμε. Οπότε ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος, η διυδροτεστοστερόνη. Η πιο γενική ομολογία, έτσι υπάρχουν άπειροι, ή μπορεί μια γυναίκα, καταρχήν να πω αν είστε γυναίκες, ότι είναι άπειρες οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση. Από μια απλή κολπίτιδα, μέχρι το στρες, μέχρι ο θυλασμός, μέχρι ορμονικά πράγματα, μέχρι μια έλλειψη δήρου, είναι πάρα πολλά. Μιλάω, δεν θα τα καλύψω όλα αυτά, αυτά θα τα πούνε οι γιατροί. Εγώ μιλάω για την πιο ευρέως διαδεδομένη μορφή τριχόπτωσης. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο κάτι. Ότι πολλοί κόσμος έχει τη λανθασμένη εντύπωση ότι αν κόψει τα μαλλιά του ότι θα δυναμώσουν. Αυτό δεν ισχύει, είναι τεράστιος μύθος, διότι αν πολύ απλά κόβαμε τα μαλλιά μας δεν υπήρχε κανείς φαλακρός ή καμία φαλακρή. Θα κούρευε τα μαλλιά στα ταξίζει και τα μαλλιά θα σταματούσε τριχόπτωση, θα γίνανε τέλεια. Δεν ισχύει, είναι μύθος, απλά αν κόψουμε τα μαλλιά μας, τα βοηθάμε να μακρύνουν γιατί φεύγουν οι νεκρές άκρες και το μαλλί δείχνει πιο πλούσιο, σαφώς βοηθάει, αλλά όχι στην τριχόπτωση. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι έχω τριχόπτωση, ωραία, τι να πάρω μια βιταμίνη, ξέρω κάτι. Δεν λειτουργούν αυτά, θα τα πούμε πιο μετά. Αλλά είναι, νομίζει πολλοί κόσμος, έχει τη λανθασμένη εντύπωση, δεν ξέρω γιατί, το ότι αν πάρει κάτι 1, 2, 3 μήνες, ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Και όταν παίρνει και βλέπει ότι δεν λύνεται, α, δεν έκανε το προϊόν, παιδιά. Ας πούμε, άμα έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου, ή έχεις πρόβλημα με χοληστερίνη, ή με την γλυκερίδια, είναι κάτι που να παίρνεις μονίμως χάπια εφόρου ζωής για να μην έχεις το πρόβλημα. Γιατί το γεννά ο οργανισμός και δεν μπορεί με μια μικρή αγωγή ενός μήνα, 2 μήνων, 3 μήνων, 6 μήνων να λυθεί. Εφόσον υπάρχει τριχόπτωση που δεν οφείλεται
σε προβλήματα όπως ο σίδηρος κτλ. Κτλ. Έτσι, που είναι κληρονομικό, πρέπει να βάζουμε εφόρου ζωής πράγματα. Όσο μας αφορά να έχουμε μαλλιά, πρέπει να βάζουμε πράγματα στο κεφάλι μας. Δυστυχώς. Πάμε τώρα να σας πω τι έχω ανακαλύψει, ποιες ουσίες είναι, όχι τι έχω ανακαλύψει, ποιες ουσίες είναι. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και είναι approved ότι βγάζουν μαλλιά. Οι μόνες δύο ουσίες είναι η φιναστερίδη και η μινοξιδίλη. Η μινοξιδίλη κυκλοφορεί έξω με ένα πάρα πολύ γνωστό όνομα το σκεύασμα, το οποίο λέγεται Regain. Είναι η πρώτη πατέντα. Να πω όμως ότι παρόλο που δεν είναι πολύ ακριβό, έχει γύρω στα 20 ευρώ, υπάρχουν πάρα πολλά γενώσιμα προϊόντα ή μπορείτε να πείτε στο φαρμακοποιό σου να σας βγάλει λοσιόν με το δραστικό συστατικό που είναι η μινοξιδίλη και θα σας βγει πολύ πιο οικονομικά. Η οποία γίνεται εφαρμογή στο τριχωτό με μασάζ. Από όσο γνωρίζω, γίνεται δύο φορές την ημέρα για κάποιους μήνες και μετά τη βάζει μια φορά την ημέρα το βράδυ και κατά περιόδους τριχόπτωσης ξαναεπανέρχεσαι δύο φορές τη μέρα. Εγώ το έχω ξεκινήσει, να πω ότι κόβεται μαχαίρι μετά τον πρώτο μήνα, σταματάει, αλλά όταν έχει την εποχιακή τριχόπτωση που είναι ο υγιής κύκλος τελογενής φάσης τρίχας, δηλαδή είναι το υγιές κλείσιμο ενός κύκλου ζωής της τρίχας όπου πέφτουν για να βγουν τα καινούργια, αυτό δεν το σταματάει. Θα ξαναπέσουν και θα ξαναβγούν και θα σταματήσει η πολλή τριχόπτωση και θα έρθει σε μια πιο νορμάλ μορφή. Ουσιαστικά τι κάνει η μινοξιδίλη, μεγαλώνει τον κύκλο, να το πω πιο απλά, μεγαλώνει τον κύκλο ζωής της τρίχας, οπότε αργεί να πέσει και ζει περισσότερο. Αν υπάρχει ζωντανός θύλακας, βγάζει μαλλιά ξανά, τα οποία σε κάποιους γίνονται ενήλικες τρίχες, σε κάποιους άλλους δεν γίνονται ενήλικες τρίχες και μένουν φύτρες, οι οποίες δεν πέφτουν, απλά δεν αναπτύσσονται. Κάποιος έχει σκοπό να μακρύνει το μαλλιά του μέχρι εδώ, όπως εγώ ας πούμε, π.χ. δεν θα μπορέσει την μινοξιδίλη. Μπορεί και να μπορέσει, μπορεί και όχι. Το άλλο φάρμακο, θα επανέλθω στην μινοξιδίλη μετά, το άλλο φάρμακο είναι η φιναστερίδη, όπου εγώ δεν την έχω πάρει. Χωρίς να είμαι γιατρός, αλλά με έρευνα που έχω κάνει και σε φόρουμ που έχω μπει και με άτομα που έχω μιλήσει, τη θεωρώ λίγο ύποπτη και δεν θα την έπαιρνα, διότι ουσιαστικά είναι μια ουσία που ανακαλύφθηκε αλλιώς, δηλαδή τη χορηγούσαν στην υπερπλασία του προστάτη σε ένα φάρμακο και παρατήρησαν ότι σταματάει την τριχόπτωση. Οπότε έτσι την απομονώσαν και βγάλανε το αντίστοιχο σκεύασμα που έχει τη φιναστερίδη, είναι χάπι. Δυστυχώς, πάρα πολλοί κόσμοι που την έχει πάρει, παθαίνει προβλήματα σεξουαλικής φύσης, δηλαδή στα αισθητική της λειτουργία, χαμηλή λίπητο κτλ. Οπότε θεωρώ ότι κάποιοι λένε γιατροί, πολύ στεναρά υποστηρίζουν το ότι όχι, δεν ισχύει και είναι φήμες κτλ. Εγώ έχω ακούσει από πολύ κοντινό μου άτομο ότι το έχει πάθει, οπότε και τη σταμάτησε. Ευτυχώς με το που τη σταμάτησε επανήλθαν όλα στους φιλικούς ρυθμούς, εγώ δεν θα το ήξερα προσωπικά. Τώρα, σχετικά με τη μινοξιδίλη να πω ότι καλό θα είναι οτιδήποτε παίρνουμε, αλλά πόσο μάλλον η μινοξιδίλη, είναι λίγο, δεν είναι και ότι πιο φιλικό για το δέρμα. Ναι, μεν κάνει δουλειά και βγάζει μαλλιά κτλ. Αλλά δεν είναι και ότι πιο φιλικό για το δέρμα. Δηλαδή μπορεί να έχετε λίγο φαγούρα, καλό να μην κάνετε άμεση εκθέση στον ήλιο μετά την εφαρμογή. Υπάρχουν τρόποι με τζέλα λόγια κτλ. Αλλά αυτά θα σας τα πει ο γιατρός σας και ο φαρμακοποιός σας, ο δερματολόγος σας, πώς και τι πρέπει να γίνει σωστή εφαρμογή του προϊόντος για να δείτε αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε πως πέρα από αυτά τα δύο πράγματα, τίποτα δεν σταματάει τριχόπτωση. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα σκευάσματα που υπάρχουν εκεί έξω, αλλά μπορούν να ενδυναμώσουν ένα υγιές τριχωτό. Ένα προβληματικό τριχωτό που έχει χρόνια εγκατεστημένη τριχόπτωση, η βιταμίνη C, ο ψευδάριος, η κυστίνη, όλα αυτά, δεν θα σταματήσουν την τριχόπτωση, δεν θα βγάλουν μαλλιά. Θα βοηθήσουν στο ήδη υπάρχον μαλλί να έχει μια καλύτερη σύσταση και υφή η τρίχα. Αυτό μέχρι εκεί. Τώρα, να πάμε στα χειροπρακτικά, με τα κρεμμύδια, με τα ψωμιά, με τα ριζόνερα, με τα λάδια, με ταξίδια, δεν ξέρω τι. Παιδιά, δυστυχώς δεν βοηθάνε καθόλου. Και πριν προλάβετε να πείτε ότι όχι, εγώ το έκανα και με βοήθησε, να σου πω το εξής. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση που λέει, όταν εμείς δούμε την τρίχα, που λένε, α, είστε σαρίστη και αυτήν την περίοδο γι' αυτό έχασα μαλλιά. Δεν ισχύει επίσης, διότι όταν δούμε εμείς την τρίχα, ο οργανισμός έχει δώσει το μήνυμα στο θύλακα 2 με 3 μήνες πριν για να φύγει η τρίχα. Δηλαδή ο θύλακας ήδη έχει νεκρώσει την τρίχα 2 με 3 μήνες πριν πέσει. Οπότε εμείς όταν στεσσαριστούμε και λέμε έχουν πέφτει πολλά μαλλιά στην περίοδο που στεσσαρίστηκα, δεν ισχύει, γιατί 2 με 3 μήνες πριν έχει ήδη νεκρώσει η τρίχα και έχει πέσει. Οπότε να ξέρετε ότι και οι θεραπείες που τις βάζετε και σταματάνε, μπορεί να έχει δράσει κάτι άλλο πιο πριν ή από μόνο του οργανισμού να έχει σταματήσει την εποχιακή τριχόπτωση που ήταν ούτω ή άλλω προδιαγεγραμμένη να σταματήσει και να έχετε βάλει το λάδι εσείς, το αυγό, το ξύδι, ξέρω τι και να νομίζω ότι σας βοήθησε. Το έκανα και εγώ αυτό κάποτε, δεν βοηθάει καθόλου. Σε αυτό το σημείο το εξής, ότι το συχνό λούσιμο με συγκεκριμένα σαμπουάν, με σωστό pH επαγγελματικά σαμπουάν
καλά. Βοηθάει πάρα πολύ, διότι η 5α αναγωγάση, από ό,τι είχα δει σε έρευνες, συσσωρεύεται στην επιφάνεια του τριχωτού, ειδικά στη λιπαρότητα. Οπότε όταν έχουμε πάρα πολύ λιπαρότητα, αυτό που λέμε ότι θρέφει την τρίχα κτλ., της μίας μέρας λιπαρότητα it's ok. Την προφυλάσσει από καιρικές, από τις αλλαγές του καιρού, από σκόνες κτλ. Όταν όμως μένει και χτίζεται πάνω στο κεφάλι πάρα πολλές μέρες με τριχόπτωση, ειδικά ένα κεφάλι που έχει τριχόπτωση, παιδιά, για μένα πρέπει να αποζητείτε να λούζετε κάθε μέρα παραμέρα, όχι κάθε μέρα, διότι διώχνοντας τη λιπαρότητα διώχνουμε και την 5α αναγωγάση που αυτή είναι υπεύθυνη για την τριχόπτωση. Κατά γενική ομολογία, έτσι. Και αυτό είναι μια αλήθεια, είναι γεγονός. Όποιο δερματολόγο και να δείτε θα σας πει ότι πρέπει να λούζετε μέρα παραμέρα και το συχνό λούσιμο βοηθάει στην τριχόπτωση. Έτσι. Το επόμενο είναι ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος, παιδιά, με το PRP. Το PRP, από ό,τι έχω μιλήσει με γιατρούς, είναι μια συγκεκριμένη μορφή τριχόπτωσης, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, κάποια μερίδα ασθενών που τους έχει βοηθήσει στο να βγάλουν μαλλιά, να γίνει επανέκφυση, αλλά στους περισσότερους, από ό,τι μιλάω, τους βοηθάει στο να αναπτυχθούν, δηλαδή συνδυαστικά με την μινοξιδίλη που σταματάει την τριχόπτωση και μεγαλώνει τον κύκλο ζωής της τρίχας, το PRP βοηθάει στην ανάπτυξη αυτών των φυτρών και να γίνουν εν γέννη μαλλιά. Οπότε να έχουμε μακριά μαλλιά και να μην μένουν φύτρες. Να πω σε αυτό το σημείο όμως ότι το PRP για να γίνει σωστό πρέπει να σου πάρουν σε πάρα πολλά ml πλάσματος. Όπου για να πάρουν αυτά τα συγκεκριμένα ml πλάσματος, που δεν θυμάμαι πόσα ml είναι από την αλήθεια, νομίζω είναι 10, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να σας πάρουν 200 ml αίμα. Ουσιαστικά είναι ένα ποτήρι νερού αίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ. Οπότε, αν πάτε να κάνετε ένα PRP και σας πάρουν ένα-δύο φιαλίδια τόσα αίμα, να ξέρετε ότι δεν σας κάνει σωστό PRP, διότι για να δείτε το αποτέλεσμα του PRP στην τριχόπτωση και στην ανάπτυξη, πρέπει να γίνει σε όλη την προβληματική περιοχή και όχι τόπους-τόπους, παντού. Και για να καλύψουμε σωστό, πλούσιο, πυκνό πλάσμα σε όλη αυτή την περιοχή του τριχωτού, θέλει 200 ml αίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ, γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ συχνά. Πρέπει να γίνεται μια φορά στο τόσο, κατόπιν συνεννόηση με το γιατρό τέλος. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας βοήθησα. Παιδιά, είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ δύσκολο. Αν κάτι θέλετε να κρατήσετε από αυτό το βίντεο, είναι το ότι κάντε γέρο στη διάγνωση σε μαμάδες που βλέπετε τα παιδιά σας να κάνουν. Άμα δεν τους νοιάζει και είναι ok, δεν με νοιάζει και μείνω καρφός, it's ok, θα είναι χαρούμενοι. Αλλά αν βλέπετε το πονάνε, το αγαπάνε και τους στοιχίζει που χάνουν μαλλιά, μην περιμένετε, κάντε κάτι τώρα. Γιατί άπαξ και φύγει το μαλλί, δεν γυρνάει εύκολα. Να πω, ξέχασα να πω ότι πλέον υπάρχουν και οι μεταμοσχεύσεις, όπου πλέον είναι η απάντηση, έχουμε μόνιμο μαλλιά με γραπτή εγγύηση, δεν γίνεται με την παλιά μορφή που σου παίρνουν τη λόριδα και βλέπεις την ουλή, γίνεται με μικρές κουκιδούλες, παίρνουν τρίχα από παντού, έτσι, και σου γεμίζουν με καταπληκτική φύτρωση. Έχω δει γνωστούς μου κοντινά μου άτομα που έχουν κάνει και είναι καταπληκτική η δουλειά, καταπληκτική, και έχουμε και ένα γιατρό εδώ στη Θεσσαλονίκη καταπληκτικό. Όσοι ενδιαφέρεστε, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram να σας πω ποιος είναι και τα λοιπά, να σας δώσω και τη σελίδα του. Και πιστεύω ότι κάποιος θα πέσω και εγώ στα χεράκια του, δηλαδή εδώ πέρα που βλέπω ότι πάνε αυτά μέσα σιγά σιγά, συγγνώμη που το έχει πλέον καθρέφτης εκεί πέρα, εδώ πέρα αυτά θα πάω να τα γεμίσω. Οπότε ναι, η επόμενη, δηλαδή το πιο μόνιμο είναι, παιδιά, η μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό, αν θέλετε δηλαδή να κάνετε κάτι, δοκιμάστε κάτι μόνιμο, μη πετάτε λεφτά σε βιταμίνες, σε σιδήρους, σε. Κάντε μια καλή διάγνωση, για μένα πηγαίνετε σε μια καλή κλινική, κάντε μια τριχολογική εξέταση, όπου ουσιαστικά σας παίρνουν κάποιες τρίχες από τον αφιένα και βγάζουν όλο το γονότυπο και το διάγραμμα, δεν ξέρω εγώ τι, της τρίχας, και σας λένε ποια πορεία θα ακολουθήσει η τρίχα στο μέλλον, έτσι, άμα είναι προδιαγεγραμμένο να κάνετε, δηλαδή, να κάνετε καράφλα ή όχι, ή αρέωση ή οτιδήποτε. Οπότε να ξέρετε τι σας γίνεται και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι δύο πράγματα μόνο δουλεύουν, η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη. Όλα τα άλλα δεν βγάζουν μαλλιά, δεν σταματά την τριχόπτωση. Παρά μόνο, ξαναλέω, όταν είναι συγκεκριμένος ο λόγος και οφείλει σε κάποια αγωγή, σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως είναι η έλλειψη σιδήρου π.χ. ή όπως είναι μετά το θυλασμό, μετά την εγκυμοσύνη, που τα μαλλιά αυτά θα ξαναβγούν ούτως ή άλλως, έτσι. Πάρα πολλές κοπέλες μου στέλνουν και γυναίκες, και η γυναίκα μου τώρα ευτυχώς δεν έχει τριχόπτωση ακόμα, είναι έγκυος, να γεννήσει, πιστεύω θα έχει και αυτή. Αλλά ουσιαστικά από ό,τι έχω καταλάβει να μιλήσω και με αυτό, είδατε, δεν σας τα πάω όλα, ένα-ένα μου βγαίνει. Να μιλήσω και γι' αυτό, ότι ουσιαστικά στην εγκυμοσύνη τι έχω καταλάβει τι γίνεται. Μέσα στην εγκυμοσύνη βγάζετε έξτρα μαλλιά λόγω των συμπληρωμάτων διατροφής που σας δίνουν. Και θα μου πείτε, αφού δεν λειτουργούν, πώς βγάζουμε στην εγκυμοσύνη έξτρα. Δεν οφείλεται αποκλειστικά στα συμπληρώματα, αυτό πήγα να πω. Συνδυαστικά με τις ορμόνες
που κάνουν πάρτι μέσα στο σώμα σας, μπορεί να βγάλετε κάποια έξτρα μαλλιά, γιατί αυτά τα μαλλιά έχουν όγκο, κοινότητα και πιο πολύ δύναμη. Ωστόσο όμως αυτό είναι παροδικό και όταν φύγει η εγκυμοσύνη και επιστρέψουν παλιές ορμόνες και παλιές ορμόνες στο σώμα, αρχίζουν και πέφτουν αυτά τα μαλλιά τα έξτρα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να πέσουν και λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν πριν, έτσι. Οπότε καλό θα είναι να πάρετε μια γνώμη γιατρού, τι μπορείτε να πάρετε, τι μπορείτε να κάνετε για να το σταματήσετε και να κρατήσετε όσο δυνατόν περισσότερα μπορείτε. Αυτό είχα να πω σχετικά με αυτό. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, να σας τα πω όλα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like σε αυτό το βίντεο, έτσι. Βρείτε με στα social media, θα έχω το Instagram μου κάτω στο κουτί περιγραφής. Ρωτήστε με αν κάτι έχω ξεχάσει και θέλετε κάποια βοήθεια. Είναι χαρά μου να σας βοηθάω, απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Αυτό. Να είστε καλά, παιδιά. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε τα μαλλιά σας.